Είναι ένα υγειονομικό σκάνδαλο ηλικίας 10 ετών και μια παγκόσμια απάτη. Παρ' όλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι μόνο τα θύματα από τη Γαλλία θα μπορέσουν να αποζημιωθούν. Η γαλλική εταιρεία PIP πούλησε σε σειρά ετών 1 εκατομμύριο ελαττωματικά εμφυτεύματα στήθους σε 65 χώρες. 400.000 γυναίκες είχαν εμφυτεύματα με βιομηχανική και όχι ιατρική σιλικόνη. Για τη Σάρα Χαρτ, θύμα από τη Βρετανία, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ακατανόητη. Αν μια Βρετανίδα είχε αυτά τα εμφυτεύματα, αν μια Γαλλίδα ή μια Αμερικανίδα είχε αυτά τα εμφυτεύματα ήταν όλα από την ίδια εταιρεία, οπότε θα έπρεπε να αποζημιώσουν όλες τις γυναίκες με τον ίδιο τρόπο. Το 80% των εμφυτευμάτων πουλήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Για το δικηγόρο που εκπροσωπεί τα θύματα, η απόφαση αδικεί τις γυναίκες που έχουν υποστεί βλάβη ή που εξακολουθούν να υφίστανται τις συνέπειες του σκανδάλου. Έχουμε πολύ σοβαρές περιπτώσεις γυναικών, στις οποίες η βιομηχανική σιλικόνη της εταιρείας PIP θα διεισδύσει στο λεμφικό σύστημα, χωρίς να γνωρίζουμε πραγματικά τι θα συμβεί σε 10, 20, 30 χρόνια σε αυτές τις γυναίκες. Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι ότι όσο περνούν τα χρόνια, τόσο περισσότερο βλέπουμε την εμφάνιση εξαιρετικά ανησυχητικών συμπτωμάτων, που υποδηλώνουν ότι το gel της εταιρείας PIP είναι σίγουρα δυνητικά επικίνδυνο. Ο δικηγόρος εκφράζει τη λύπη του που 10 χρόνια μετά η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει αλλάξει ελάχιστα. Αυτή η απόφαση έρχεται σε μια στιγμή που η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά τον τομέα της υγείας έχει ήδη υπονομευτεί σοβαρά. Ωστόσο, η υπόθεση δεν έχει κλείσει ακόμα.